Έχεις φτιάξει το τσάι σου? Εννοείται, και το τσάι μου είναι στην κούπα που λέει «I'm a drama teacher. What's your superpower?» δεν έχω σκεφτεί σήμερα ποια είναι η σούπερ δύναμή μου. Το δικό μου το τσάι, εντάξει, η κούπα μου έχει απάνω ανθάκια. Α, πάρα πολύ ωραίο. Να βάλω και το τσαγάκι μου. Έχω πίνω από αυτά τα γιόγκι που έχουν ένα μήνυμα στον καθένα. Το έχεις, τα ξέρεις αυτά. Σήμερα. Τα οποία τα έπαιρνα πάρα πολλά χρόνια και δεν ήξερα ότι... Δεν είχα προσέξει ποτέ ότι έχει στο φακελάκι ένα μήνυμα για τον καθένα, ξεχωριστό και διαφορετικό. Έχει, βεβαίως. Ναι, μου το είπε η φίλη μου η Σάντρα και ενθουσιάστηκα μετά. Λοιπόν, αυτό που μου λέει σήμερα, «The gate to happiness», Νικολέτα, «is self-compassion». Oh, is it? Νομίζω ότι δεν είναι, ειδικά τώρα... Ειδικά τώρα που πρέπει να αγκαλιάσουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας και όχι να το... Εγώ θα έσβηνα, ξέρεις, θα ξύνα λίγο. Εγώ θα ξύνα λίγο με τον Ιχάκη μου τη λέξη self και θα έλεγα «The gate to happiness is compassion». Γιατί νομίζω έχεις ότι δίκιο. Το να μπαίνεις στην έρμη τη θέση του άλλου, να σκέφτεσαι πριν κάνεις πώς θα ένιωθε αυτός ο άνθρωπος στην υγειά μας, τσάι του βουνού από τη γιαγιά, είναι με ένα μεγάλο δώρο. Μεγάλο δώρο και δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς. Θέλει καλλιέργεια αυτό το πράγμα από τη φύση μας. Νομίζω ότι το έχουμε. Απλά έχουμε μάθει να ταμπουρωνόμαστε στον εαυτό μας και να μην λογαριάζουμε πολύ το τι νιώθει και το τι σκέφτεται ο άλλος. Αρκεί εμείς να είμαστε καλό από τη σκασίλα μας. Ναι, αυτό δεν είναι στοιχείο ενός πολιτισμένου όντως, ούτε ενός ανθρώπου που θέλει να ζει σε μια κοινωνία όμως. Δηλαδή, αν θέλεις να νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου, είσαι ευπρόσδεκτος να απομακρυνθείς από τον οποιονδήποτε άλλο. Μη μου κάνεις όμως τη ζωή μαύρη. Εδώ είναι το βουνό. Πήγαινε. Παρακαλώ. Με μεγάλη μου χαρά. Ξέρεις ποιο είναι. Διάβαζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της προάλλης που έλεγε, ξέρετε, απέκτηναν ερώτηση σε μία ανθρωπολόγο, ποιο είναι το πρώτο δείγμα πολιτισμού στην ανθρωπότητα. Και περίμεναν προφανώς, ξέρω εγώ, να ακούσουν οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό που απάντησε και είπε ότι το πρώτο δείγμα πολιτισμού είναι ένα θεραπευμένο, σπασμένο μυριαίο κόκαλο. Που σημαίνει ότι κάποιος δεν άφησε τον άλλο να μείνει έρημος και μόνος και αδύναμος να τον φάνε τα ζώα τα άγρια, αλλά τον φρόντισε, τον πήρε στην υποτιτική του τη φροντίδα, του προσέφερε τροφή, βγήκε έξω για να βρει τροφή για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω, έτσι, και του αφιέρωσε χρόνο και φροντίδα για να γίνει καλά. Compassion. Και ξέρεις, αυτό είναι υπέροχο που λες, και μετά από τόσα εκατομμύρια χρόνια, πόσοι άνθρωποι πλέον είναι πάρα πολύ ανοιχτοί στο να σε αφήσουν σε φαντατηρία. Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει ότι είσαι συνάνθρωποι. Τέλος πάντων, να μην σκεφτόμαστε μαύρα, ας σκεφτόμαστε ότι υπάρχει γύρω μας ένα πλέγμα, ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μας δέσουν το μοιραίο οστό, και ας προχωράμε παρακάτω. Νομίζω θα είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, πώς περνάς τις μέρες σου? Ωραία, έχω το μεταπτυχιακό τώρα εγώ στο θέατρο και κινηματογράφος, που τα έχουμε κάνει πλέον online τα μαθήματα. Ναι. Οπότε πολύ διάβασμα, πολλές βόλτες με τον Όλιβερ, το σκύλο μου. Τον έχω κάνει πλέον personal trainer, παύλα σκύλο. Πόσες βόλτες βγαίνεις την ημέρα, Νικολέτα? Για πες. Βγαίνω δύο. Βγαίνω δύο πρωί βράδυ για να κάνει τα τσισάκια το καημένο. Όσο θέλει το παιδί. Αλλά είναι μόνο ώρες, ας πούμε. Πιο παλιά μπορεί να ήταν ένα 20 λεπτό, να μην προλάβαινα. Τώρα είναι. Όλοι περνήσουμε, αλλά πληθυντικά πήγαμε. Πάμε εκδρομή. Και έχεις δώσει χρόνο στον εαυτό σου, δηλαδή το αφήνεις να συμβεί όλο αυτό που ζούμε? Το αφήνω να συμβεί με την έννοια του ότι δεν σκέφτομαι το μετέπειτα, αλλά ούτε και το πριν. Προσπαθώ να νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι που ο κόσμος ανησυχεί, ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε, είναι ότι σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά ή αναπολύμε τι θα γίνει πριν. Τώρα δεν θέλω να το παίξω ή γκουρού του αιώνα, ας πούμε, ξέρεις, Νικολέτα Δάφνου, σεμινάριο αυτοβελτίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Καμία σχέση. Αλλά ας το ζήσουμε, γιατί είναι αυτό που είναι. Μετά θα κάνει ένα zoom out η κάμερα και θα δούμε τι έχει γίνει. Τώρα ας το ζήσουμε για να είμαστε όλοι υγιείς, και κυρίως οι άνθρωποι μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Γιατί ξέρεις, εγώ και εσύ δεν παθαίνουμε κάτι, καθότι είμαστε και πανέμορφες και πανέξυπνες. Αλλά ξέρεις, τέτοια πράγματα. Και αργότερα θα δούμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ της ανασκόπησης. Ξέρεις, όταν τελειώσει όλο αυτό, όταν θα δούμε τι θα κάνουμε. Και θα κάνουμε και δράση και θα κάνουμε και μαζόξεις και θα το κάνουμε όλο αυτό τέχνη, και τον πόνο μας θα τον κάνουμε ποίηση, θα τον κάνουμε
πορείες, θα το κάνουμε διαδηλώσεις. Τώρα όμως να είμαστε υγιείς και μετά βλέπουμε. Δεν, είμαστε άνθρωποι, θα πάμε προς τα μπροστά ούτως ή άλλως. Είναι η μοίρα μας αυτή. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να τελειώσει όλο αυτό και να ξαναγυρίσουμε πίσω? Δηλαδή να μην υπάρξει καμία αλλαγή, καμία βελτίωση, κανένας, όχι βελτίωση απαραίτητα. Καμία αλλαγή στον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, αντίληψης των πραγμάτων. Δηλαδή, μόλις περάσουν τα ζόρια και ξανανιώσουμε λίγο ασφαλείς, θα επιστρέψουμε σε αυτό που ξέραμε. Σε ό,τι κουβαλάει ο καθένας. Το σκέφτομαι πάρα πολύ, γιατί έχω και στο νου μου του Λορέντζο Μαβίλη τη φράση «Λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει». Οπότε σκέφτομαι το μεγάλο κράχ της Αμερικής, σκέφτομαι Χειροσίμα, Ναγκασάκι, σκέφτομαι την οικονομική μας κρίση και λέω πως ο πολλής κόσμος δεν αλλάζει. Όμως ο λίγος κόσμος αλλάζει αυτόν τον κόσμο ένα χιλιοστό προς τα μπροστά. Ας προσπαθήσουμε να πάμε στη μερίδα που θα σπρώξει με τίμημα την προσωπικότητά μας, την ψυχική μας υγεία, τέλος πάντων το χρόνο μας κτλ. Θα σπρώξουμε λίγο αυτόν τον έρμο τον κόσμο λίγο προς τα μπροστά. Ας είμαστε οι λίγοι. Ας μην είμαστε πολλοί. Αυτό έχω να πω. Μόνο τώρα, όποιος θέλει, ακολουθεί. Όποιος δεν θέλει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Είχα ένα επισκέπτη τώρα. Γεια σας. Είχε το παιδί να δει τι κάνει η μάνα μου εκεί κάτω στα πατώματα. Στο πάτωμα κάθομαι, να μην ειλικρινή. Α, κάθεσε πατωματάκι. Πατωματάκι. Καλή γιόγκα. Η ντουλάπα μου είναι πίσω. Είμαι απομονωμένη απλά στο δωμάτιο μέσα για να έχω ησυχία, γιατί έχω και δύο παιδιά στο σπίτι, τα οποία δεν είναι υποχρεωμένα να τηρούν συγγύη θείος όταν η μαμά κάνει κουβέντες στα Skype. Έτσι είναι αυτό. Είναι μια αλήθεια. Εδώ πέρα σου λέω, έκλεισα την πόρτα στο σκύλο μου. Πόσο εσύ έχεις και δύο παιδιά, σοβαρά μιλάς? Δεν μου λες, η Σταματία τι κάνει που είναι μια γυναίκα μόνη της? Πώς θα περνάει τώρα στον κορονοϊό? Η Σταματία είναι καλά και μου λείπει πάρα πολύ, Ανδριανή, δεν θα στο κρύψω, γιατί προσπαθώντας να κρατήσω τη ρουτίνα μου, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, ότι ξέρεις, αν βγεις από το πρόγραμμα λίγο αποσταθεροποιείσαι, και κρατάω τη ρουτίνα μου και κάνω πρόβα στη Σταματία κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όπως έκανα όταν παίζαμε, πριν σταματήσει. Και νομίζω ότι όλο αυτό τη βαθαίνει ακόμη πιο πολύ. Τι κάνει να σκέφτεται, ξέρεις. Η Σταματία, όπως όλοι ξέρουμε, με τη μοναξιά τα έχει καλά. Έχει μεγαλώσει. Τα έχει καλά. Και γενικά, η Σταματία έχει φάει πολλά ζόρια. Και ήταν, παρά τα ζόρια της, παρέμεινε πάντα αισιόδοξη. Χωρίς να το ξέρει και η ίδια. Και δεν είναι εξωπραγματική. Όχι, όχι. Δεν είναι, είναι και αισιόδοξη. Αλλά είναι και λίγο σε άρνηση η γλυκούλα. Λίγο αρνούμε λίγο να δω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Γι' αυτό είναι αισιόδοξη. Και αυτό την κάνει τόσο συμπαθητική, γιατί ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο, όποιος δεν έχει προσπαθήσει να κλείσει τα μάτια του και στην πραγματικότητα και να πει «Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ», ας έρθει να μου το πει. Να του στείλω ένα μπουκέτο λουλούδια. Εν μέσω κορονοϊού. Έλα να σου πω, μου υποσχέθηκες ότι θα κάνουμε βραδιά ποίησης. Θα κάνουμε. Είσαι ένα παιδί που πολύ αγαπάει την ποίηση και να τη διαβάζει, να τη μελετά και να εκφράζεσαι αντιστοίχως. Και δεν μπορώ να μη σου ζητήσω να μου πεις δύο-τρεις κουβεντούλες. Εννοείται. Εσύ, και παιδί μου, τώρα κάθεσαι στο σπίτι σου και έχεις όλο αυτό το mood που έχουμε της καραντίνας και του κορονοϊού, με ό,τι συναισθήματα μπορεί να σου γεννάει εσένα όλο αυτό. Βρίσκεις από κούμπι, έχεις βρει μια στροφή, ένα στίχο, κάτι που να νιώθεις ότι... Τώρα αυτό μου κάνει καλό. Να, σαν χαπάκι ήταν εγχωλητικό. Βεβαίως. Και όχι μόνο στην ποιήση. Έχουν πλέον υπάρξει στο διαδίκτυο τρομερές online παραστάσεις δωρεάν. Και έχω στραφεί στην τέχνη. Είναι αυτό που είχα βάλει κάποια στιγμή και στα social media. Ότι έλεγα ότι τώρα που είμαστε έγκλειστοι, όταν τελειώσει όλο αυτό, να μάθουμε να εκτιμούμε ότι στις πιο σκοτεινές μας στιγμές και όταν όλα τα πράγματα σταμάτησαν και όλα πάγωσαν, εσύ στράφηκες στην τέχνη. Γιατί ο κόσμος τώρα ακούει μουσική για να ηρεμήσει, βλέπει παραστάσεις, διαβάζει βιβλία. Όταν θα ξανάρθει η καθημερινότητα, με όλο αυτό το βάρος και την τεράστια σκιά που πρέπει να κάνεις πράγματα, πρέπει να ζήσεις, πρέπει, θυμήσου ότι στις σκοτεινές σου πλευρές ήταν εκεί δίπλα σου ένα βιβλίο και δεν τρελάθηκες. Ήταν εκεί δίπλα σου ένα κατοικίδιο, ήταν εκεί δίπλα σου ο σύντροφός σου. Η τέχνη και οι άνθρωποι είναι οι άγκυρές μας. Αλλιώς είμαστε θεοί. Μακάρι να γίνουμε κάποια στιγμή, να μην την έχουμε ανάγκη την τέχνη, ούτε τους ανθρώπους.
Αλλά μέχρι να γίνουμε, ας συμβουλευτούμε έναν κύριο, τον κύριο Παύλο Νερούδα. Καλώς ήρθατε, Παύλο, στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκε, λέει, στα ισπανικά που λέει. Έχεις επιλέξει όλα. Ναι, έχω επιλέξει τη σονάτα με κάτι έλατα, έτσι λέγεται. Και νομίζω ότι είναι, είναι τα μάμ που λέμε και στην πατρίδα μου, τη Σμύρνη. Είναι τα μάμ για αυτό που ζούμε τώρα. Να ξεκινήσω. Ναι, ωραία, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, με τσάι στο χέρι και μπισκότο, η πιο τολμηρή. Tea and cookies. Λοιπόν, στο μεσοήλιο των μακρών ημερών, ας απλώσουμε τα κουρασμένα κόκαλα. Ας ξεχάσουμε τους άπιστους, τους ανελαίητους φίλους. Ο ήλιος ταλαντεύεται ανάμεσα στα πεύκα. Ας ξεχάσουμε εκείνους που δεν ξέρουν. Έχει γέες μέσα στη γη. Μικρές πατρίδες, παραμελημένες. Ας μην θυμόμαστε τους ευτυχισμένους. Ας ξεχάσουμε τις οδοντοστοιχίες τους. Ας κοιμούνται οι δελικάτοι στα πεντακάθαρα σεντόνια τους. Πρέπει να γνωρίσουμε κάτι τέτρες, όλο αχτίδες και μυστικά. Πρέπει να ξημερωθούμε με φως πράσινο, με τρένα απελπισμένα και να αγγίξουμε τούτη την άκρη του κόσμου που πάντα ταξίδεψε μαζί μας. Ας ξεχάσουμε τον θυγμένο που γίνεται μία μόνη αδικία. Τα δέντρα αφήνουν αψηλά έναν διασταυρούμενο μεσούρανο από σύρματα ελάτου και σκιάς, από τον αέρα που ξεφυλίζεται. Ας ξεχάσουμε, δίχως υπεροψία, όσους δεν μπορούν να μας αγαπήσουν. Όσους γυρεύουν φωτιά και πέφτουν σαν και εμάς στη λησμονιά. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από τις 8 το πρωί μέσα στον αφρό. Σημώνει ένα σκύλος και οσμίζεται τη θάλασσα. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο νερό. Στο μεταξύ έρχονται τα κύματα. Πάνε σχολείο ντυμένα στα άσπρα. Υπάρχει μία γεύση αρμυρού ήλιου. Και ανεβαίνει στα νεκρόσιμα φύκια μία μυρωδιά γένας και σύψης. Ποια είναι η αιτία του μη είναι? Πού να σε πήγαν οι άλλοι? Είναι καλό να αλλάζεις πουκάμισο, πετσί, μαλλί, εργασία. Να γνωρίσεις λιγάκι τη γη. Να δώσεις στη γυναίκα σου καινούρια φιλιά. Να ανήκεις στον αγνό ουρανό. Να περιφρονείς τις ολιγαρχίες. Όταν έφευγα από καταχνιά σε καταχνιά, αρμενίζοντας με το σομπρέρο μου, δεν βρήκα κανέναν με δρόμους. Όλοι ήταν απασχολημένοι. Όλοι πήγαιναν να πουλήσουν πράγματα. Κανείς δεν με ρώτησε ποιος είμαι. Ως τη στιγμή που αναγνώρισα τον εαυτό μου. Ως που άγγιξα ένα χαμόγελο στο μεσούρανο και στα μπλεγμένα κλόνια. Με την κούραση ας καταφύγουμε. Ας κουβεντιάσουμε με τις ρίζες και με τα δυσαρεστημένα κύματα. Ας ξεχάσουμε τη βιάση, τα δόντια των ικανών. Ας λησμονήσουμε το ερευόδες αμάλγαμα των μοχθηρών. Ας ασκήσουμε επιστήμη χθόνια. Ας αγγίξουμε χώμα με την ψυχή. Αυτός είναι ο Παύλο μας. Ο Παύλο όλων μας είναι αυτός. Να αγγίξουμε χώμα με την ψυχή. Μεγάλη κουβέντα. Εσύ δουλεύεις τώρα με τον εαυτό σου ή το αφήνεις να πάει όπως θέλει? Δουλεύω, κάνω και την ψυχοθεραπεία μου μέσω Skype πια, όχι οι διαζώσεις, και ταυτόχρονα προσπαθώ να δώσω χρόνο σε όλο αυτό που συμβαίνει. Η δουλειά με τον εαυτό δεν είναι μια διαδικασία που είτε τη σταματάς είτε την ξεκινάς, δεν είναι κάρτα που χτυπάς, είναι όπως κάνεις jogging. Όταν δεν κάνεις jogging, okay, δεν μπορείς να τρέχεις κάθε μέρα. Αλλά κάποια μέρα μπορείς να τρέξεις κάποια χιλιόμετρα, κάποια μέρα θα περπατήσεις λίγα μέτρα, είναι okay. Αν υπάρχει κίνηση προς τα μπροστά, είμαστε ευχαριστημένοι, έστω και μισό μέτρο. Αν δεν υπάρχει και υπάρχει παύση, υπάρχει λόγος που υπάρχει παύση, οπότε πάλι ευχαριστημένοι είμαστε. Το αφήνουμε να συμβαίνει και αυτό. Mm. Τι σου λείπει, αν σου λείπει κάτι? Αχ, μου λείπει η αφή. Μου λείπει πάρα πολύ. Είμαι πολύ απτικός τύπος και σαν άνθρωπος, αλλά και το επάγγελμά μου έχει να κάνει με παιδιά που κάνουν συνέχεια αγκαλίτσες και κυρία, σ' αγαπώ και τέτοια. Και το θέατρο είναι πολύ απτικό. Έχεις τον συνάδελφο εκεί απέναντί σου. Και τις προάλλες βγήκα για βόλτα, ας πούμε, με μια πολύ καλή μου φίλη και το σκυλάκι. Και δεν μπορούσα να την αγκαλιάσω. Είχα να τη δω 2 εβδομάδες. Και έπρεπε να κάνουμε αυτό το αγκώνα με αγκώνα. Και ήμουν κάπως, γιατί? Ξέρεις, διψάει και το σώμα. Ναι. Μπορεί να διψάει πρώτα η ψυχή, αλλά μετά αυτό είναι μια στέρηση. Και αυτή η αφή, ξέρεις, είναι το λεγόμενο μετριέται στα δάχτυλα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αλλά εντάξει. Λες μετά να ριχτούμε στις αγκαλιές των άλλων? Είναι φοβόμαστε. Πώς θα το κάνουμε αυτό και αν μπορούμε να το κάνουμε?
Δεν ξέρω, νομίζω οι άνθρωποι που είναι στο μετέχμιο της ηλικίας τους μεταξύ του να είμαι εκφραστικός και του να μην είμαι, σίγουρα μετά από αυτό, και σκέφτονται λίγο παραπάνω, σίγουρα μετά από αυτό θα επιλέξουν την αφή. Όσοι ήταν ήδη κουμπωμένοι και ήδη μασίφ, θα πρέπει να περνάνε πάρα πολλά μεγάλα ζόρια τώρα. Ελπίζω και αυτοί να το επιλέξουν. Γενικώς ελπίζω να επιλέξουμε την αφή. Γιατί ξέρεις, είναι ένα μεγάλο. Σε βγάζει από πολλές σκέψεις ο τρόπος που κάποιος σε αγγίζει. Σε βγάζει από δηλαδή. Εάν κάποιος σε θέλει, καταλαβαίνεις ότι σε αγγίζει διαφορετικά. Αν κάποιος είναι τυπικός μαζί σου, σε αγγίζει διαφορετικά. Το επίπεδο οικειότητας αλλάζει ανάλογα με το άγγιγμα. Και το άγγιγμα με τη σειρά του αλλάζει το επίπεδο οικειότητας. Άρα εσύ έχεις απέναντί σου τους ανθρώπους και αν αγγίζεστε, καταλαβαίνετε τόσα πολλά που σταματάς να σκέφτεσαι. Είναι εξαιρετικό. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους κάνω θέατρο. Μου ξεκαθαρίζει τα πράγματα μέσα της αφής. Και έχεις ένα καλό φίλτρο. Για να καταλάβεις εσύ, γιατί ο άλλος πάντα είναι ανοιχτός σε αυτό το πράγμα, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, αλλά για να το καταλάβεις και εσύ ίδια πώς τελικά τι μήνυμα σου στέλνει ο άλλος. Ναι, τα μηνύματα βέβαια πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν είναι η δουλειά τους να συνδιαλέγονται με την αφή, είναι λίγο ασυνείδητα, δεν το καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Ναι. Έχει τύχει σε αγόρι, ας πούμε, να καταλάβω και προ-καραντίνας ότι με ήθελε από τον τρόπο που με άγγιζε. Αυτός δεν το είχε καταλάβει, παιδί μου. Εδώ σε θέλω, δεν το είχε καταλάβει. Το κατάλαβε μετά. Του το είπες εσύ. Θέλει ερμηνεία το πράγμα. Δεν μπορώ να πω, δεν μιλάω. Δεν μπορώ για προσωπικά. Δεν μιλάμε για προσωπικά, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, ζούμε το τώρα, ζούμε το παρόν. Είπαμε να μην μεταπηδάμε πολύ στο πριν και στο μετά, γιατί ειδικά το μετά δεν το ξέρουμε και τι είναι. Το πριν πες το έχουμε δει, αλλά το μετά δεν έχουμε ιδέα. Αλλά λίγο δεν ξεφεύγει το μυαλό σου καμιά φορά να πεις πω, επειδή δεν θα τελειώσει αυτή η καραντίνα, θα κάνω αυτό. Εγώ όταν τελειώσει αυτή η καραντίνα θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα και πριν, απλά άμα το έκανα στο επίπεδο του 8 με άριστα το 10, τώρα θα το κάνω στο 15. Θα χορεύω σαν το κατσίκι στα μπαρ, θα αγκαλιάζω, γιατί πάντα χόρευα σαν το κατσίκι, απλώς τώρα δεν θα μπαίνω στο σπίτι. Θα αγκαλιάζω, θα φιλάω όλους μου τους φίλους, ακόμα και αν δεν το θέλουν, έτσι, θα τους κάνω τα μαγουλάκια. Τους λέω, πώς εσύ, έχω να σε δω 2 μέρες. Αυτά. Και θα... Όχι, ήρθε η Δάφνου, φύγετε. Κάπως έτσι. Αυτό. Και θα συνεχίσω να κάνω και αυτό που κάνω και τώρα, να μιλάω με ειλικρίνεια για αυτά που με απασχολούν. Το οποίο δεν αλλάζει, δεν έχει να κάνει με την αφή. Κόβεται λίγο η επικοινωνία στο Skype, βέβαια. Αλλά σε αυτό το δρόμο νομίζω ότι είμαστε OK. Νικολέτα, ναι. Τι θα μου πεις τώρα? Τι θα σου πω? Θέλεις να σου πω ποίημα ή θέλεις να σου πω... Ρώταμε. Θέλω να μου πεις κάτι δικό σου. Α, δικό μου. Μετά τον Νερούδα, εγώ, Χριστέ μου. Γιατί? Αυτό αποτελεί ύβρι. Θα σου πω κάτι δικό μου. Περίμενε να βρω. Από τα μικρά ερωτικά, είναι το πρώτο βιβλίο. Από τα μικρά ερωτικά, ναι. Αυτό το θέλω υπογεγραμμένο, σε παρακαλώ, το βιβλίο. Εννοείται και θα το έχεις. Μετά που θα εγγυζόμαστε. Λοιπόν, να σου πω ξανά σπίτι με τον πατέρα. Μια που μιλάμε για ενδοοικογενειακές καταστάσεις. Τα μικρά ερωτικά, κάτσε να τα δείξω. Δεν με ενδιαφέρει να το δείξω, έχει εξαντληθεί ούτως ή άλλως, οπότε δεν μπορείτε να το προμηθευτείτε, συγγνώμη. Αυτό που κάνεις είναι πολύ σκληρό marketing, να ξέρεις. Τώρα θα ψάχνουν όλοι να βρουν τα μικρά ερωτικά. Και δεν υπάρχουν πουθενά. Όχι, εντάξει. Στον εκδοτικό οίκο υπάρχει πάντα δυνατότητα ανατύπωσης. Αλλά στα βιβλιοπωλεία πια, ευτυχώς, γιατί σημαίνει ότι το αγάπησαν, δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε ξανά σπίτι με τον πατέρα. Μα τι βάφεσαι? Τι φοβάσαι? Όμορφη είσαι. Να σου πω μια ιστορία. Όταν τσακωνόμουν με τον πατέρα μου, χάραζε με το σουγιά στον παραστάτη της κουζίνας μια χαρακιά. Όσο πιο άσχημα τσακωνόμασταν, τόσο πιο βαθιά η χαρακιά. Ύστερα κλεινόταν στο δωμάτιό του και έκλαιγε βουβά για μέρες. Κι εγώ στο δικό μου, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Έτσι αυτοτιμωρούμασταν. Η μητέρα δεν τολμούσε να παρέμβει. Καθόταν και έραβε ήσυχη, και μόνο ψιθύριζε στο τηλέφωνο τα νέα στα αδέρφια μου. Ύστερα από μέρες, βγαίναμε και οι δύο χλωμοί και τσαλακωμένοι. Αποφεύγαμε να μιλήσουμε. Ώσπου ερχόταν η αφορμή, πάντα από αυτόν. Ένα γινωμένο φρούτο, θες ένα κομμάτι. Μία καθυστέρηση, να σε πετάξω κάπου. Μία έξοδος, λεφτά έχεις. Να ξαναρχίσουμε να μιλάμε. Η μάνα μου,
ανάσανε εξαλαφρωμένοι, ξανάβαζε μουσική στο ραδιόφωνο, οι κουρτίνες ανέμιζαν ρυθμικά όπως πριν και εμείς γευόμασταν τη γαλήνη μετά την τρικυμία στο σκαλιστό καδράκι της Αγίας Χριστιανικής μας οικογένειας. Όμως τα βράδια που ξύπαιναγα να πάω τουαλέτα, το μάτι μου έπιανε κάτι να γυαλίζει βαθύ και ξασπρισμένο στο σκούρο ξύλο. Η χαρακιά ήταν πάντα εκεί, βαθιά και αμήλικτη. Γι' αυτό σου λέω, τι βάφεσαι, όμορφη είσαι κι έτσι. Εσύ δεν είχες πατέρα να σου κάνει χαρακές? Κάτι ευχάριστο για βράδυ και βάζω λίγο ρούμι μέσα στην γρούπα μου και πίνω τσάι με ρούμι, σαγνίσια πειρατίνα. Να σου πω πόσο σε ευχαριστώ που κάνουμε αυτή την κουβέντα με τόσα διαλύματα ενδιάμεσα. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Ξεκινάς να κάνεις κάτι και έχεις πάντα πράγματα να σου αποσπούν την προσοχή, να σου χαλάνε, να σε βγάζουν από τη ροή που είχες στο μυαλό σου και έχεις σκηνοθετήσει. Εννοείται, η ζωή δεν έχει σκηνοθέτη και γι' αυτό είναι μαγική. Ωραία, να κλείσω με ένα... Ποιο? Αυτό που είπες, ξανασκέψου το μετά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται, μα δεν το σκέφτομαι, το σκέφτομαι καθημερινά. Δεν μας σκηνοθετεί κανείς. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και ο Θεός βοηθός. Να κλείσω με έναν στίχο, μια που το πήγαμε έτσι όλο ποιητικά με το τσαγάκι μας. Να κλείσω με μια ευχή και έναν στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα. Ναι. Το ποίημα αυτό προέρχεται από τη Μαρία Νεφέλη του Ελίτη, με τίτλο «Χαρταετός». Ναι. Και λέει, «Κι όμως ήμουν πλασμένη για χαρταετούς». Ήμουν πλασμένη, συγγνώμη, αυτό το κόψουμε, περίμενε. Μοντάζ. Το ποίημα λοιπόν είναι από το βιβλίο του Οδυσσέα Ελίτη, Μαρία Νεφέλη, με τίτλο «Χαρταετός». Και λέει η Μαρία Νεφέλη η ίδια, «Κι όμως ήμουν πλασμένη για χαρταετός. Τα ύψη μου άρεσαν, ακόμη και όταν έμενα στο προσκέφαλό μου μπρούμητα τιμωρημένη ώρες και ώρες». Οπότε, με αφορμή αυτό, έχω να πω ότι αν νιώθετε λίγο τιμωρημένοι, έτσι ότι κάποιος σας μάλωσε, πρέπει να μείνετε μέσα στο σπίτι και γκρινιάζετε και, σκεφτείτε ότι ίσως είστε πλασμένοι για χαρταετή. Έτσι, να πάμε ψηλά και ότι το ότι είστε τώρα στη γη δεν σημαίνει πως σταματάει να σας αρέσει ο αέρας. Και η φύση και ο ήλιος και όλα. Αυτά από μένα με πολύ πολύ αγάπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε φιλώ. Εγώ και σε αγαπώ πολύ και μην το ξεχνάς. Να σε ακουμπήσω λίγο. Μαγουλάκι, μαγουλάκι. Τέλεια. Το πήρα το φιλί. Το πήρε. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Και σε ευχαριστώ που έβαλες και κραγιόν για να βγούμε. Μ' αρέσει αυτό. Την Βασίλισσα μου, την μπλε, την αγαπημένη παρακαλώ. Μέσα φοράω φανελάκι. Ξέρεις, το αυτό του ψίστη. Του ψίστη για σουβλάκια. Έτσι. Δεν είναι κάτι. Αλλά η Πασμίνα, Πασμίνα. Όλα και όλα. Έτσι. Να νιώθουμε όμορφα και να βρίσκουμε και τρόπους να. Και να αισθανόμαστε πιο όμορφα και να φαινόμαστε και όμορφε. Εννοείται. Σε φιλώ, Νικολέτα μου. Και εγώ σε αγαπάω. Γεια.